Το νέο αποτύπωμα παπουτσιού βρέθηκε στον ουρανό του αυτοκινήτου στην πίσω δεξιά πλευρά. Το ίχνος είναι από τη μαύρη μπότα της Ειρήνης Λαγούδη. Το πρώτο είχε εντοπιστεί στο παράθυρο πίσω από το κάθισμα του συνοδηγού. Το νέο έβριμα ενισχύει την άποψη ότι η άτυχη γυναίκα πάλεψε με τους δολοφόνους της για να σωθεί. Ασκήθηκε έντονη βία, θα πρέπει να αντιστάθηκε η Ειρήνη και πιθανότατα πεταχτήκαν έξω και πράγματα. Εντύπωση προκαλεί ότι η έκθεση αυτοψίας της αστυνομίας στο μισοκαμένο αυτοκίνητο της Ειρήνης είναι μόνο 2 σελίδες, όπως ισχυρίζονται οι τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας. Η αστυνομία υποεκτίμησε, δηλαδή δεν αξιολόγησε ορθά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υπήρχαν. Έκανε μια αρχική εκτίμηση ότι πρόκειται για αυτοχειρία και η έρευνά της ήταν πλημελής. Γιατί δεν εξέτασε το οτιδήποτε? Γιατί δεν σήκωσε κάθε πέτρα όπως αναγκαζόμαστε και κάνουμε εμείς? Δίτες που έχει ορίσει η οικογένεια της άτυχης γυναίκας θα πέσουν στη λίμνη Τριχονίδα τις επόμενες ημέρες. Θα ψάξουν το κινητό της για να διαπιστωθεί αν η κάρτα σήμαινε μέσα. Αν βρεθεί το κινητό και λείπει η κάρτα, τότε σημαίνει ότι όποιος ή όποιοι σκότωσαν την Ειρήνη, αφαίρεσαν την κάρτα, έστειλαν μηνύματα από άλλη συσκευή για να προσανατολίσουν τις έρευνες. Το πρόβλημα είναι με το κινητό το οποίο υπτίθεται θέμα που δεν έχει βρεθεί ακόμα. Οι 2 πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η αστυνομία αναμένεται να καταθέσουν τις εκθέσεις τους τις επόμενες ημέρες.